σε παρακαλώ. Βγάλτε για μας. Για μένα και για σένα. Και ας τους άλλους εκτός. Κάντε πως δεν το είδατε και δεν τα ακούσατε. Μπορεί να το ξαναδείτε και αύριο. Αλλά δεν βαριέσαι. Αύριο μπαίνει η πρώτη μέρα του Φλεβάρι. Δύο εβδομάδες μας χωρίζουν. Από τι. Μετράς τις ώρες ανάποδα, ε. Τα λεπτά. Καλά, δεν πάω στα δευτερόλεπτα, εντάξει, το αλλά θέλω να σου πω ότι το μετράς ανάποδα, μπράβο. Ναι, αλίμονο, μα δεν μπορείς να το ξεχάσεις γιατί είναι την ημέρα του έρωτα. Εγώ μαρμάρωσα. Ημέρα του έρωτα, του έρωτα. Του έρωτα. Του έρωτα. Φωτιές. Του έρωτα, του έρωτα. Μου τα λέει ξενέρωτα. Μόλις κυκλοφόρησαν δύο σκηνές οι οποίες είναι ενωμένες. Ενωμένες από ποιον? Από την εταιρεία παραγωγής, φαντάζομαι. Εγώ δεν ενώνω σκηνές. Α, δεν ξέρω, λέω, μήπως τις ένωσες μόνος σου. Θα μ' άρεσε. Θα δούμε αν είναι έτσι και στην ταινία από τις 50 πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι που έρχονται σε δύο εβδομάδες. Και τώρα που λείπει σκοτεινές. Έχουν ξεκινήσει, ξαναλέμε, και εμείς με οι προπολήσεις εδώ και μια εβδομάδα το έχουμε πει, που σημαίνει αν έχει ξεκινήσει μια εβδομάδα τώρα. Στην παράσταση που θέλετε, δεν ξέρω. Εννοούμε, το λίγο. Εννοούμε στα Village Cinema. Για τα Village μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Ναι, γιατί μιλάμε, ναι. Έχουν ξεκινήσει προπολίσεις και μάλιστα πάνε και πολύ καλά. Δεν το περιμένουμε. Βεβαίως, όχι. Ποτέ όμως δεν είσαι σίγουρος. Αλλά και όσο μας δίνουν υλικό και μας κάνουν να τσιμπάμε, το περιμένουμε περισσότερο. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Τις δύο σκηνές. Α, δεν προλαβαίνω τώρα. Θα πάω διαφημίσεις, θα το δούμε αμέσως μετά. Καλά, έχει πολύ πλάκα όλο αυτό, ε. Τι έχει πλάκα? Ότι εχθές μίλαγες για τα δόντια και σήμερα τα δόντια σου φαίνονται πιο άσπρα από ποτέ. Γιατί φοράω σκούρο καγιόν. Μα, κοιτάξτε να δείτε πώς φαίνονται. Άμα βάλω το ροζ θα τα βλέπεις αλλιώς, τα ίδια είναι. Λοιπόν, το ξέρω. Και άμα βάλω καφέ θα είναι ένα βάλα στην Τρίπολη. Πάμε καλή σε διαφημίσεις, θα με τρελάνουν αυτοί. Είμαστε, λοιπόν. Εδώ βγήκε διαφήμιση με σοκολάτα και ταραχτήκαμε και έλεγε dark, dark. Και λέω τι έγινε, ρε παιδιά. Βγήκε διαφημιστικό. Θα παίξουν το τρέιλερ του 50 αποχρώσεις. Και ήταν η σοκολάτα πολύ έξυπνη ιδέα να την βαφτίσετε dark. Ναι, και σαν την αφήσει. Είναι και σοκολάτα, σου κάνει και λίγο το ερωτικό έτσι όλο αυτό. Σοκολάτα. Κολλάει και με το Αγίου Βαλεντίνου. Μπράβο στην εταιρεία. Πολύ ωραία ιδέα για το dark. Μ' άρεσε. Τώρα θα βγάλουμε και την dark ταινία και θα επιστρέψουμε μετά να τα πούμε. Πέτα τα πλάκα. Εντάξει. Λοιπόν, δύο είναι τα βασικά. Λέμε. Η ίδια σκηνή, είμαστε εμείς ζευγάρι και μου λέει. Ο Σαργός και είμαστε στο κριτικό και το σκηνότραπο. Για δεύτερον, λέω και εφορία να πηγαίνει αυτό το σασέρ, χαίρεσαι. Και σεξι, σεξι. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο δεν ήταν. Παίρνει ιδέε που δεν τι έχει σκεφτεί. Έλα ρε Γρηγόρη που δεν τι έχει σκεφτεί τώρα κι εσύ. Είπαμε πια. Στο σασέρ. Με τόσο κόσμο. Τι έκανε ο άνθρωπο περισσότερο που δεν το σκέφτηκες ποτέ. Με τόσο κόσμο θα ντρεπόμουν να το κάνω. Να το έκανα. Ναι, αλλά σαν ιδέα μπορεί να το είχες. Ναι, δεν και, είναι. Και που τα σκέφτομαι εμένα τα κάνω. Θύμισε... άλλο αυτό. Εμένα μου θύμισε το κόσμο. Μπορεί να μην έχει μπει ο Δίας ακόμα στο λιοντάρι. Να σου βγει τότε. Μόλι μπείτε, θα πείτε τα σαθά. Εμένα μου θύμισε το Κοσμοπόλιταν που λέγαμε χθε που είχε βγει με μια χρονιά και έγραφε απ' έξω. Πέτα γιώτα την κοινότητα. Πώ μιλάς έτσι, δεν ήταν έτσι. Συγγνώμη, δεν είπα κάποια κακιά λέξη. Ήταν εξώφυλλο. Ήταν τίτλο στο εξώφυλλο. Εγώ θα ντραπώ να το πω. Και τι σημαίνει αυτό, ότι η γυναίκα. Στριπτή, κάτω στριπτή. Αλλά είχε τίτλο σε πιο απλή μορφή.